Λοιπόν, Σωτήρη, επειδή είμαστε παγκοσμίου φήμη δημοσιογράφοι. Μην κρύβεσαι όσο και να κρύβεσαι. Θα σου κάνουμε παγκοσμίου φήμη ερωτήσει. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ένα κομμάτι τώρα εδώ στην εκπομπή που έχει κάποιε ερωτήσει που δεν τι έχουμε γράψει εμεί. Ο μην ανησυχείτε λίγο. Τι έχει γράψει. Ο Τάσος. Όλοι το ρωτάνε. Όλοι λε. Α, ποιο είναι ο Τάσος. Κάποια στιγμή να περνάμε κεφαλάκι του Τάσου. Ναι. Επειδή μου είναι ερωτήσει που δεν μπαίνουμε σε μια κανονική συνέντευξη. Και δεν είναι και για μα. Δεν είμαστε τέτοιοι. Ναι, όπως... Δεν είναι του επίπεδου μας. Σωστά. Δεν θα σε ρώταγα στη συνέντευξη αν έχεις ξυρίσει ποτέ τα πόδια σου. Ναι. Και καλά θα έκανες. Κι εγώ ούτε θα σε απάνταγα. Αλλά τώρα που με ρωτάς, θα σου πω ότι όχι. Όχι. Ποτέ δεν ξύρισα. Ούτε θα ντυνώσουν να με... για Αναγγελοπούλου. Όχι καλέ, αυτό είναι τώρα. Να είσαι για Αναγγελοπούλου ότι είμαι, αλλά... στο φυσικό της. Βάζατε κάτι καλσόν, κάτι... Πριν το κερί. Τι οδήγησε τη Γιάννα να πάει να κάνει κερί. Έχει φύγει ποτέ κοπέλος από το σκάφος γιατί την έπιασε ναυτία. Ναι. Ναι. Και δεν της έδωσε τίποτα, καμιά τραμαμίνη, κάτι. Πολλά της έδωσα. Αλλά έτσι πως ήταν δεν την έπιανε τίποτα. Σοβαρά μπήκε μέσα για καλό. Ναι, μπήκε, το πέρασε το καλό, αλλά στο επόμενο νησί... Το συνηθίζεις όμως μετά, λένε. Ανάλογα τον άνθρωπο. Και βασικά πρέπει να ακούνε. Οι άνθρωποι που μπαίνουν στο σκάφος πρέπει να ακούνε, να μην μπαίνουν. Δεν χρειάζονται πολλές πρωτοβουλίες. Ναι. Εκτός αν έχεις μπει πολλές φορές και ξέρεις τις διαδικασίες και τη τέτοια. Δηλαδή αυτά τα κόλπα που κάνουν τα κορίτσια για να προκειμένου να γίνουν απαραίτητα, και έρχονται και σου τακτοποιούν το χώρο και αυτά που τα κάνουν στα τούβλα, ας πούμε, στα τούβλινα σπίτια. Ναι, ναι. Δεν είναι καλό να τα κάνουν, το λέω γενικότερα. Τι να κάνει, εσάς, αν γνωρίσετε κάποιον που ασχολείται με τη θάλασσα, μην το επιχειρήσετε. Βγάλετε selfie στο κατάστημα. Γιατί πρέπει τα πράγματά σου να τα έχεις εκεί που θες εσύ. Αποστολάκι. Αυτά μπορεί να χρειαστεί να το. Δηλαδή, σε μια δύσκολη στιγμή ξέρω που είναι τα πάντα, κατάλαβες. Ανοίγω ένα στρεπταράκι και βρίσκω αυτό που πρέπει να βρω. Να σου πω κάτι. Και γι' αυτό δεν έχει μέσα στο σκάφο, συγγνώμη, τίποτα περιττό. Τα διακοσμητικά είναι ελάχιστα. Ό,τι υπάρχει έχει το λόγο του. Όταν έρθει η ώρα για να χρησιμοποιηθεί, πρέπει να είναι εκεί που είναι. Γιατί αλλιώς τι θα κάνω, ψάχνω εγώ. Όπω Παναγία μου. Γιατί εσύ ήθελες να μου φτιάξεις το χώρο. Τι έβαλε μες στο χώρο. Πώς ήταν αυτά. Στους θαλασσόλικους ο Αποστολάκης τσακωνότανε, γιατί πήγαινε ένα, ξέρω εγώ, έβαζε τον καφέ του κάπου. Ναι. Αυτό το κάπου μπορεί να έχει ένα ντουλάπι που μέσα από το ντουλάπι για ένα σκηνή. Γι' αυτό σου λέω. Δύσκολο πράγμα. Δεν με ενοχλείς ποτέ. Ας πούμε, υπήρχε Κορασής, η οποία ήθελε, έκανε τον μπάνι της, έτσι έπρεπε τον μπάνι της. Και άκουγα εγώ τώρα. Το νερό έφευγε. Το νερό. Πρόσεξε τώρα να δεις πόσα πράγματα γίνονται. Είναι μία αντλία που καίει την μπαταρία του σκάφους και δουλεύει για να βγάλει το νερό να έρθει να τρέξει να κάνει τον μπάνι. Μία αντλία μετά, η οποία αδειάζει το νερό αυτό στη θάλασσα. Το νερό το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο τάγκι, δεν είναι, έρχεται από την ίδρυψη. Ναι, ναι, ναι. Έχει, ξέρω εγώ, 500 λίτρα νερό. Ναι, ναι. Αυτό μπορεί να τα τελειώσει δηλαδή σε μια μέρα. Άμα μου τελειώσει το νερό, από εδώ που καθόμαστε και κάνουμε τα μπάνια μας στα γαλάζια νερά, πρέπει να πάμε σε άλλο λιμάνι για να πάρουμε νερό. Πρέπει να βάλω μπροστά τη μηχανή για να φορτίσω τις μπαταρίες, γιατί δουλεύοντας οι αντλίες, ξοδεύουν νερό. Αποκλείται να τα πεις όλα αυτά. Αυτά όλα τα εξηγείς στην αρχή. Οπότε σου λέω εγώ, ό,τι θες να κάνεις, ρώταμε. Είσαι φιλοξενούμενο. Ρώτα ρε παιδί μου τα πάντα. Δεν μπαίνω, δεν κουράζομαι, δεν στεναχωριέμαι, δεν αγχώνομαι. Ζήτα, ρώτα, σαν να είμαι δούλος σου. Πώς να σου πω, ρε παιδί. Ναι. Κάνε μου ό,τι θες. Θέλω νερό, θέλω αυτό. Γιατί οι μισοί αφήνουν το ψυγείο ανοιχτό. Οι άλλοι μισοί κάνουν αυτό. Γι' αυτό σου λέω. Θέλει μια προσοχή μέχρι να το μάθεις. Τι έκανες όμως, δεν μου λες. Έτρεχε το νερό, έτρεχε. Ναι. Έκανες υπομονή μέχρι πόση ώρα. Μέχρι το επόμενο λιμάνι. Και κατέβηκε μαζί με το. Τέτοιο και τα πράγματα της πήρε το αυτό, αφού δεν συνηθήκαμε. Συν ότι βούλωσε και την τουαλέτα, διότι έριξε μέσα χαρτιά και άλλα πράγματα. Οπότε κατάλαβες. Τι είπες, κατέβασε το επόμενο λιμάνι. Όχι, ρε παιδί μου, δεν είμαι τόσο αυστηρός.
Το έγραψα, λέει. Όχι, απλά τη πήγα και τα πράγματά τη. Τα κατέβηκε να πάει για ψώνια. Τη πήγα και τα πράγματά τη μαζί. Και έτσι όλα πήγαν σε μία τάξη. Αλλά τότε ήμουν πιο σκληρό αγόρι. Τώρα μαλάκο. Ναι, μαλάκο ηρώ. Του έχουν φορέσει ποτέ χειροπέδες για οποιοδήποτε λόγο? Για οποιοδήποτε λόγο. Ναι, ναι, το έπεισε το υπονοούμενο. Όχι. Την κλείτωσες. Αν με ρωτούσατε όμως αν έχω φορέσει εγώ σε άλλους, θα σας έλεγα ναι. Πάμε παρακάτω. Όντως. Τι, ναι. Ψέματα. Έχεις πει ποτέ ψέματα στη σύντροφό σου για το που βρίσκεσαι? Σίγουρα κάποιο ψέματα τώρα. Για το που βρίσκομαι, όχι. 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 Για το τι κάνω όμως. Ναι. Μ' αρέσει που βάζεις μια νέα παράμετρο στην ερώτηση. Λέει, ναι. Αφού ο Τάσος δεν τα έχει σκεφτεί όλα. Αν σου γινόταν πρόταση, θα έκανες ένα remake των Αμάν? Ίσως. Είναι και στη μόδα τα remake. Επειδή είναι και στη μόδα, αλλά είναι ανάλογα την πρόταση, οπότε λέω ίσως και μάλλον είναι σωστό. Κοιτάζεσαι ποτέ γυμνός μπροστά στον καθρέφτη σου? Ναι! Και τι συμπέρασμα βγάζεις? Του σου! Όχι! Έχεις κάνει ποτέ μάσκα ομορφιάς μόνο στο σπίτι πριν από κάποιο σημαντικό ραντεβού? Όχι, έχω κάνει μάσκα ομορφιάς μέχρι εκεί, ναι. Πριν από ένα σημαντικό ραντεβού, όχι. Ναι. Πώς έκανες, ποιος έπεισε να το κάνεις? Κάνεις γενικά ποτέ? Όχι, καλέ, έτυχε, είχα κάτι, ναι, κάτι δείγματα είχα κι εγώ, ναι, φαντάζομαι. Και έκανα κάτι δοκιμασίες και έχω κάνει. Και με μια παλιότερη αγαπημένη μου κάνει και με και η Ρώμη μου έχει βάλει μια φορά. Μάσκα. Μάσκα. Ωραίο, εντάξει, άλλαξες, ενυδατώθηκες. Καλά, δεν με γνώριζε. Ναι. Ένα απίστευτο πράγμα. Έχεις πάει ποτέ σε strip club? Ναι. Ναι. Ήταν η αγαπημένη μου έξοδος, παλαιότερα, πολύ παλαιότερα. Εκεί στο σκάφος διπλά? Όχι, όχι, παλαιότερα. Ήμουνα πολύ νέος στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πίστευα ότι είναι το σωστό μαγαζί για τους άντρες. Δηλαδή αυτό έτσι έπρεπε να είναι τα μαγαζιά. Τώρα που το λες, όταν ήμουνα στην Καλλιέργεια. Μηνιατόρια, θέατρα. Ναι, έτσι, νόμιζα έτσι, ότι θα είναι αυτό το πιο σωστό, αυτό πρέπει να είναι. Γιατί πας, μιλάς με τον Πώς το λέγανε, θυμάσαι. Περνάει, τι ήταν τότε, το Tutti Frutti. Α, τέτοια. Ήταν τέλειο, γιατί περνούσα πάνω από τον μπαρ. Και εκεί που κάθομαι και μιλούσαμε, ξέρετε, περνούσα, συγγνώμη, πάρε το ποτήρι. Ω, ναι, γεια σας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελείωσε και αυτό. Τελείωσε και αυτό. Εσείς είστε περίεργοι. Μας φοράζετε για 10 λεπτά από αυτό, είναι όλο. Άντε, καλή τύχη σε όλα. Χαρήκαμε πάρα πάρα πολύ. Και επιτέλους θα φύγει από εδώ πέρα. Φτάνει. Τα είπε όλα, φτάνει. Φεύγω λοιπόν. Ναι, ναι, φεύγω κυρίες και κύριοι. Πράγμα το οποίο κάνω σπάνια.